Γεια σας, σας καλωσορίζω στην κουζίνα μου, Sweet Andres & Cook. Θα φτιάξουμε επιτέλους τους πιο νόστιμους και αφράτους κουραμπιέδες. Αυτή η συνταγή υπάρχει ήδη στο YouTube μου, Sweet Andres & Cook. Απλά τώρα θα τους φτιάξουμε νηστίσιμους. Με βούτυρο νηστίσιμο, χωρίς αυγά. Πάμε να δείξω τη διαδικασία, δεν βγαίνει πολύ καλά η φωνή μου. Οπότε θα με ακούτε, ελπίζω. Πάμε να αρχίσουμε να δείξω τα υλικά μου. Στον κάδο του μίξερ θα βάλω 2 ποτήρια βούτυρο. Αυτό είναι το ποτήρι που μετρώ. Θα τα πω σε ποτήρια, αλλά θα γράψω και τα γραμμάρια. Λοιπόν, βάζω το βούτυρο στο μίξερ εδώ. Το βούτυρο θα το χτυπήσουμε τώρα μαζί με ένα ποτήρι ζάχαρη. Που το ποτήρι που μετρήσετε το βούτυρο, το ίδιο ποτήρι. Πάμε να τα χτυπήσουμε να αφρατέψουν για 8 με 10 λεπτά, όχι λιγότερο. Είπαμε χτυπούμε για 8 με 10 λεπτά σε μέτρια ταχύτητα προς γρήγορη. Θέλουμε να αφρατέψει το μείγμα μας, γίνει αφρός. Με σπάτουλα σιλικόνης μαζεύω τα τυχώματα. Ενώ έκανα τη διαδικασία με το βούτυρο και τη ζάχαρη στο μίξερ, έβαλα τα αμύγδαλά μου να καβουρδιστούν για 15 λεπτά στο φούρνο. Όπως είναι με τη φλούδα, θα τα χοντροκόψουμε χτυπώντας ή στο μίξερ μας, στον κόφτη. Άρχισε να αφρατεύει το μείγμα μας, γίνεται καταπληκτικό. Μόλις ασπρίσει εντελώς, είναι έτοιμος ο βούτυρος με τη ζάχαρη. Εδώ βάζω τριμμένο μόσχο κάριδο, μισό μπαλάκι. Νομίζω φαίνεται, το έβαλα. Και προσθέτω σιγά σιγά τα υπόλοιπα μου υλικά που είναι το κονιάκ. Όσο το βλέπετε εδώ, σε αυτόν το ποτήρι, και θα γράψω και τα γραμμάρια όπως σας είπα. Με έναν κουταλάκι του γλυκού σόδα, ανακατεύω και το προσθέτω μέσα στο μείγμα με το βούτυρο και τη ζάχαρη, το οποίο θα σας φανεί σαν να έκοψε ενώ θα γυρίζει το μίξερ, ενώ καμία σχέση. Βάζω 2 βανίλιες, οπωσδήποτε. Τώρα εδώ έχω 5 φλιτζάνια έχω αλεύρι εδώ, το οποίο θα γράψω τη δοσολογία. Το έχω κοσκινήσει 3 φορές. Το θέλουμε κοσκινισμένο οπωσδήποτε για να γίνουν αεράτη βελουδένη ή κουραπιέδες μας. Το οποίο αλεύρι θα μπει λίγο λίγο. Τώρα πρέπει να αλέσω, να χοντρώ αλέσω βασικά τα αμύγδαλά μου για να μπουν μέσα πριν να μπει το αλεύρι. Διότι κάθε αλεύρι μαζεύει διαφορετικά, αυτό να το θυμάστε. Ίσως πάρει όλον το αλεύρι, μπορεί να μην το μαζέψει όλον το αλεύρι. Θα κάνουμε κουραπιέδες αφράτους. Μη φοβηθείτε να τους φτιάξετε, είναι καταπληκτικοί. Πάω να χοντροαλέσω τα αμύγδαλα για να μπουν μέσα στο μείγμα μας και θα συνεχίσω με το αλεύρι σιγά σιγά. Δώσουν πολύ καλά και μετά τα βάζουμε στον πολυκόφτη τα αμύγδαλα μας για να τα αλέσουμε. Εκείνο το μίξερ ενώ είναι το κονιάκ μέσα, σε χαμηλή ταχύτητα, προσθέτω λίγο αλεύρι και λίγο ή όλο το αμύγμα με τα αμύγδαλα. Τώρα βάζουμε τα αμύγδαλα. Και προσθέτω λίγο αλεύρι. Δεν θα το βάλω όλο το αλεύρι τώρα. Θα ζυμώσω με το χέρι για να αισθάνομαι τι κάνω. Έτσι λειτουργώ εγώ. Σας είπα, μπορεί να μην πάρει όλο το αλεύρι, να χρειαστεί λιγότερο, θα το δείτε. Να μην γίνει στεγνή εντελώς η ζύμη. Θα γίνει μια ζύμη που δεν θα κολλά στα χέρια. Όχι στεγνή και να λουβά στα χέρια μας, να γίνεται να θρηματισμένη. Όχι θρηματισμένη ζύμη, ενωμένη ωραία βουτυρένια. Αυτοί οι κουραπιέδες θα σας μείνουν αξέχαστοι.
Βάζω λίγο το αλεύρι και ζυμώνω με το χέρι μέχρι να γίνει μία ζύμη που δεν θα κολλάει στα χέρια. Βουτυρένια απαλή, μοσχομυριστή. Α, δεν βάζω baking powder γιατί έβαλα αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, να ξέρετε. Και δεν ζυμώνω λες και κάνω ψώμι, απαλά η ζύμη μου. Μέχρι να μαζευτεί το αλεύρι. Εδώ να προσέξετε τον μπολ σας που θα κάνετε τη ζύμη να γυαλίσει, να καθαρίσει. Δεν αφήνουμε τίποτε μέσα στον μπολ. Εμαζεύτηκε, έγινε ωραία βουτυρένια η ζύμη μου και πλάθεται εύκολα στο χέρι. Αυτή είναι η ζύμη που πρέπει να γίνει. Απίθανη, μυρωδάτη, βουτυρένια, είναι αφρός. Θα κάνουμε αυτά τα σχηματάκια και θα τα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα για 20 με 25 λεπτά το πολύ. Πάμε να ψήσουμε. Κάνουμε μπαλίτσες, πατάμε και βάζουμε τα εδώ. Σε ταψί με λαδόκολλα. Ψήνουμε για 25 λεπτά, περίπου 20 με 25 λεπτά στον αέρα. Προθερμασμένο φούρνο. Ραμπιέδες, υπέροχοι, αφήνω να κρυώσουν, ραντίζω με ροδόνερο και ζάχαρη να άχνει. Όχι ροδόνερο, ανθόνερο, συγγνώμη. Ανθίκητρο μυγιάς χρησιμοποιώ, όχι ροδόνερο, ανθόνερο, να θέλετε φυσικά βάζετε. Τώρα θα βάλουμε το αθόνερο πάνω στους κουραμπιέδες, μόλις κρυώσουν. Έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου βασικά, όχι να κρυώσουν εντέλος. Δεν τα πειράζει καθόλου. Όσοι θέλετε χρησιμοποιείτε αθόνερο. Όσοι δεν θέλετε μην το βάλετε, αλλά δίνει υπέροχο άρωμα. Θα τα λατρέψετε. Θα λατρέψετε αυτούς τους κουραμπιέδες. Μπείτε στην κουζίνα, δημιουργήστε αυτήν τη συνταγή και θα τη λατρέψετε. Εννοείται. Φέτος μην πάρετε κουραμπιέδες έτοιμους, φτιάξετε μόνοι σας. Θα τους υπεραγαπήσετε και θα τους φτιάχνετε κάθε χρόνο, μη σας πω, μια με μια ημέρα νομίζω. Θα αντέχετε μια φορά το χρόνο να φτιάξετε αυτή τη συνταγή. Είναι για κάθε εποχή οι κουραμπιέδες. Και τώρα αχνίζω τους φοβερούς κουραμπιέδες, sweet Andris and cook, παιδιά. Απίθανη, φοβερή κουραμπιέδες. Στολίζω στο φτιάτο που θέλω τους υπέροχους κουραμπιέδες. Να τους φτιάξετε και εσείς την απίθανη. Με μπόλικη ζάχαρη να άχνει, να αθόνερο, αμύγδαλα καβουρδισμένα. Οι πιο απίθανοι κουραμπιέδες είναι Sweet Andris and Cook. Υπέροχοι, αφράτη, απίθανη, τα πάντα όλα. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, καλές γιορτές να φτάσουμε. Πώς σου φαίνονται οι κουραμπιέδες, Σωτηρία? Τώρα θα δοκιμάσουμε. Α, το δοκιμάσαι. Πες μου την άποψή σου γιατί με ενδιαφέρει πολύ. Είναι τέλει, απίθανη. Γιώνει στο στόμα. Ναι, και βαναστική. Φτιάξετε τους.